Γεια σας φίλοι ψαράδες. Ήρθα σε αυτή την όμορφη παραλία για να ψαρέψουμε παρέα για άλλη μια φορά. Τα λόγια είναι πυρητά, ξεκινάω να σύνω τα καλάμια. Ήρθα σε αυτή την όμορφη παραλία λίγο πριν το σούρουπο. Έστεινα τα καλάμια με μία βιασύνη για να προλάβω πριν σκοτεινιάσει. Τέτοιου είδους παραλίες όπως αυτή μου αρέσουν πάρα πολύ, αυτές οι flat παραλίες, ώστε γιατί έχεις χώρο να απλωθείς, έχεις χώρο να περπατήσεις, να βάλεις τραπεζάκια, καρεκλίτσες και ταυτόχρονα να κάνεις άνετες βολές σου. Δεν είναι οι κατηφορικές ή ανηφορικές. Είναι πολύ επίπεδες και πολύ flat. Μου θυμίζει πάρα πολύ από αυτές τις παραλίες που βλέπουμε στα βιντεάκια για τις ξένες παραλίες. Το ψάρεμα θα γίνει με σταθερό μονάγκιστρο. Πρώτα θα ρίξω τον ακροβάτι. Wow, τι τέρας είναι αυτό εδώ. Ο ακροβάτης ήταν όντως πολύ ζωηρός. Συνήθως παίρνω τους μεγάλους ακροβάτες. Προτιμώ γενικά τα πιο μεγάλα δολώματα. Επίσης προτιμώ να μην βάζω μισά σκολικάκια. Κάποιες φορές το κάνω για πιο μικρά ψαράκια όπως μουρμούρες, αλλά μου αρέσει να βάζω ολόκληρο το σκουλίκι. Έχουμε αποκόλληση. Είτε είναι ακροβάτης, είτε είναι μαύρο, είτε κάποιο άλλο. Houston, we have the problem. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Γιατί πάντα περιμένω να μας επισκεφτεί κάποιο πιο μεγάλο ψαράκι, γιατί όπως ξέρουμε το πιο μεγάλο δόλωμα τραβάει και τα βλέμματα των πιο μεγάλων ψαριών. Αυτό έγινε από το σύρισμα του βαρυδίου. Πήρα πολύ φόρα για να το ρίξω μέσα. Δεν πρόλαβα να το ρίξω, δέχτηκε επίθεση. Ούτε καν πλησίασα να ανοίξω δεύτερο καλάμι ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ημέρα πήρα πολλές τσιμπιές, μικροτσιμπιές προφανώς από μικρόψαρα ή ίσως και λίγο πιο πονηρά ψαράκια. Τσιμπιές υπήρχαν κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Σε αυτόν εδώ τον μηχανισμό, σε αυτήν εδώ την μπομπίνα, έχω βάλει μια καινούρια μπετονιά. Σε κάποια από τα βίντεο θα δείξω ποια ακριβώς μπετονιά έβαλα. Μια πολύ καλή λύση, μια πολύ φτηνή λύση. Μου κόστησε περίπου γύρω στα 10 ευρώ τα 1000 μέτρα. Είναι μια 24 με αντοχή γύρω στα 8 και κάτι κιλά. Όποιος σκοπεύει να ψαρέψει
σε ρηχές παραλίες χωρίς καλώματα, νομίζω ότι θα είναι ό,τι πρέπει αυτή η βιντεονιά. Και έχω κάνει ήδη με αυτή τη βιντεονιά περίπου 10 ψαρέματα και βλέπω ότι είναι πολύ καλή και για τα λεφτά της, αλλά και γενικά για αυτό το είδος το ψάρεμα. Εδώ βλέπετε να έχω πάρει το αγαπημένο μου δόλωμα, το τσουτσούνι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το έπαιρνα. Σχεδόν σε κάθε μου ψάρεμα υπάρχει αυτό το δόλωμα. Είτε το κάνω σε φέτες, είτε το κάνω ολόκληρο ή μισό. Πάντα έχω στη κατοχή μου αυτό το δόλωμα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι προτιμάνε αυτό το δόλωμα, γιατί προορίζεται για μεγάλη γκάμα ψαριών. Τελικά μείνα πολύ ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο shock leader. Αυτό που είχα πάρει πριν από ένα μήνα τουλάχιστον, που είπα ότι λίγο τσιμπάει στη τιμή. Μ' άρεσε σαν υλικό. Απλώς τα πρώτα 20-30 εκατοστά τα κόβω, γιατί η δικιά μου η πιτονιά είναι πιο ισχυρή. Και στην ένωση τους με τον κόμπο που σφίγγω κόβεται. Οπότε τα πρώτα 20-30 εκατοστά τα κόβω και τη βάζω. Αλλά σαν υλικό, σαν υφή, δεν σπάει εύκολα, δεν βιρινιάζει εύκολα και παραμένει περισσότερο απαραμόρφωτη σε σχέση με πιο φτηνά shock leader που δούλεψα. Μ' άρεσε. Το συγκεκριμένο shock leader είναι περίπου 3,5 φορές το μήκος του καλαμιού, οπότε είναι περίπου γύρω στα 15 μέτρα. Το καρούλι περιέχει 5-15 μέτρα. Μου κόστησε περίπου 15 ευρώ από ένα τοπικό μαγαζί. Όπως είπα, είναι πιο ακριβό μοντέλο, ας πούμε, από ότι αυτό της Balzer που είχα πάρει γύρω στα 10-11 ευρώ το καρούλι. Κάποιοι θα αναρωτιέστε γιατί να μην βάλουμε κατευθείαν 45 ή 50. Από
από πιο φτηνή πιτονιά που μπορεί να βρούμε στο εμπόριο, να πάρουμε 300 μέτρα 45-50 και να κάνουμε τις βολές μας. Και αυτό γίνεται βέβαια, και παλιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι μεταβαλλόμενες πιτονιές shock leader, έτσι το κάναμε. Αλλά από τη στιγμή που βγήκαν μεταβαλλόμενες πιτονιές shock leader, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί στην ένωση, αν ψαρεύουμε με 25, 26, 28 και 30 μάνα, εάν βάλουμε κατευθείαν μια 45 ή 50, θα δημιουργήσει ένα πιο χοντρό κόμπο, ο οποίος θα χτυπάει στους οδηγούς. Βέβαια, οι οδηγοί δεν παθαίνουν κάτι, αλλά θα δημιουργεί ένα σκαλωματάκι στους οδηγούς. Επίσης, δημιουργείται ένα σκαλοπάτι πάνω στην μπομπίνα του μηχανισμού, οπότε και εκεί έχουμε ένα μειονέκτημα, γιατί ο κόμπος είναι αρκετά μεγάλος, μεταβάλλεται αρκετά απότομα. Και επίσης η υψηλή πιτονιά δεν έρχεται τόσο αρμονικά με μια χοντρή πιτονιά, όπου η χοντρή πιτονιά έχει άλλες αντοχές, ενώ η υψηλή έχει άλλες αντοχές, και πιο εύκολα ή θα κοπεί ή θα λυθεί. Γι' αυτό και έρχονται αυτές οι μεταβαλλόμενες πιτονιές, οι 15 μέτρες, οι οποίες μας δίνουν αυτή τη λύση στο κόμπο. Βρίσκουμε ένα καρούλι με shock leader αντίστοιχα με τη μάνα που χρησιμοποιούμε. Στο εμπόριο υπάρχουν από 18 και πάνω shock leader, που υπάρχουν και 25, 26, 30, αναλόγως ο καθένας τη μάνα χρησιμοποιεί. Και έτσι αποφεύγεται αυτός ο χοντρός ο κόμπος. Κάτι που θεωρώ είναι πολύ πιο καλύτερο από αυτό που κάνουμε παλιότερα. Κάποιοι με ρωτήσατε για ποιο λόγο βάζω στη μάνα 25 χιλιοστών πιτονιά. Λοιπόν, η απάντηση νομίζω βρίσκεται σε κάτι τέτοιες παραλίες όπως αυτήν πίσω μου. Εδώ η παραλία, τα πρώτα 30-40 μέτρα είναι μέχρι το γόνατο. Ξέρεις εδώ μπροστά κάνει ξέρεις. Με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε βολές τουλάχιστον 80 μέτρα και συν. Εννοείται ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστούν και ψάρια και λίγο πιο μπροστά, αλλά τις περισσότερες φορές χρειαζόμαστε μακρινές βολές. Για να πάει μια μακρινή βολή αρκετά μακριά, θα πρέπει να κατεβάσουμε την διατομή της πιτονιάς. Αν έχω μόνιμα μια σαραντάρα η οποία μου προσφέρει μια εγγύηση, μια σαραντάρα όντως μου προσφέρει μια εγγύηση στο ψάρεμα, νιώθω μια ασφάλεια με μια σαραντάρα ή 35 συν, αλλά οι βολές δεν είναι τόσο ικανοποιητικές όσο με πιο ψηλές πιτονιές. Έτσι προσπαθούμε για να φτάσουμε πιο μακριά να μειώνουμε τις διατομές της πιτονιάς. Αρκετοί ψαράδες σε αυτές τις παραλίες εδώ όπως πίσω μου, να δείξω λίγο, όπως αυτές εδώ οι ρηχές οι παραλίες, βάζουν τα διάβροχά τους τύπου σαλαπέτα και μπαίνουν μέσα, προχωράνε μέσα 30-40 μέτρα και από εκεί ρίχνουν τα καλάμια για να μπορούν να φτάσουν στη ζώνη των 100 μέτρων. Το χειμώνα είναι λίγο σκληρό να μπαίνεις, γιατί τα νερά είναι κρύα, οπότε θα πρέπει να εξοικειωθούμε και να κάνουμε καλές βολές ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνουμε μέσα στο νερό. Και έτσι αναγκαζόμαστε να μειώνουμε τις διατομές στην πιτονιά και να φτάνουμε, για να φτάσουμε αυτές τις αποστάσεις. Σε άλλες παραλίες είναι πιο βαθιά τα νερά, δεν χρειάζεται
Δεν χρειαζόμαστε πάντα τόσο μακρινές βολές. Εδώ, όπως αυτήν εδώ παραλία, οπωσδήποτε θέλουμε μακρινές βολές. Δίπλος έτσι ρε το χαζό ρε. Και αφού άρχισε να βραδιάζει, εμφανίστηκε το πρώτο κρύο σε ανοιχτή παραλία. Όταν υπάρχουν δυνατές ρηπές ή όταν εμφανίζονται ρηπές σταδιακά, είναι το κάτι άλλο. Πετάει άμμος, που είναι λίγο ενοχλητικό αυτό, και κρυώνεις αρκετά, θα έλεγα. Στην περίπτωση τη δικιά μου τώρα, υπάρχουν βουριάδες με έτσι δυνατές ρηπές. Σε πιο μικρές παραλίες ή σε μικρούς κόλπους, ο αέρας συνήθως πιο πολύ κόβει, δεν είναι τόσο αισθητός. Σε συγκεκριμένη παραλία όμως, που είναι πολύ ανοιχτή για πολλά χιλιόμετρα, ο αέρας είναι αρκετά ισχυρός και αισθάνεσαι τους βοριάδες πολύ έντονα. Στην Ελλάδα το κακό που έχουμε είναι ότι πάντα οι περισσότεροι από εμάς αγοράζουν τον εξοπλισμό, τα καλά με τους μηχανισμούς για να μπορούν να ψαρέψουν, και σε δεύτερη μοίρα έρχεται η ενδυμασία. Εγώ θα έλεγα, βασικά και εγώ το ίδιο έκανα, αλλά ύστερα που αγόρασα την σωστή ενδυμασία στο σωστό καιρό, θα έλεγα ότι πάνω απ' όλα προέχει η σωστή ενδυμασία. Ειδικά για όσους ψαρεύουν το φθινόπωρο και το χειμώνα, νομίζω προτεραιότητα έχει η ενδυμασία, γιατί όταν σε ένα ψάρεμα δεν κρυώνεις, δεν γίνει σε μούσχημα, απολαμβάνεις περισσότερο το ψάρεμα. Πολλοί με έχετε ρωτήσει και μου έχετε στείλει μηνύματα για την μάρκα της ενδυμασίας της χειμερινής που έχω και φοράω. Αυτό που φοράω εγώ είναι Chai Max, άλλωστε και το γράφει πάνω στον μποφάν, αλλά και στο παντελόνι του τύπου σαλαπέτας που έχω. Το θέμα δεν είναι να πάρετε συγκεκριμένα το ίδιο μοντέλο ή την ίδια εταιρεία. Μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο μια μεγάλη γάμα ενδυμασίας που προορίζονται για αυτού του είδους ψαρέματα για το χειμώνα, και εκεί πρέπει να κατευθυνθείτε ώστε μετά το ψάρεμα να γίνει περισσότερο απολαυστικό. Με την συγκεκριμένη ενδυμασία έχω ψαρέψει σε πολύ αέρα και με πολύ βροχή. Παλιότερα, ειδικά που είχα τζιπάκι, ψάρευα εκτεθειμένος σε έντονες καιρικές συνθήκες, και είχα μείνει πολύ ευχαριστημένος, γιατί μπορούσα να κάνω πολύ ωραίο ψάρεμα χειμερινό χωρίς να κρυώνω και να βρέχομαι. Η αδιαβροχοποίησή του είναι περίπου στις 10.000 χιλιοστά, δηλαδή σημαίνει ότι και να κάτσεις 24 ώρες στη βροχή, δεν σημαίνει ότι θα μείνεις τελείως αδιάβροχος. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, σε μια μέρα που ψάραβα και είχε όλη μέρα βροχή,
τουλάχιστον πάνω κάπου στις 8 ώρες και πάνω στις 10 ώρες κάπου εκεί, ένιωσα υγρασία, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν περνούσε τίποτα. Παρόλα αυτά, παρόλο και που θα περάσει υγρασία, πάλι δεν κρυώνεις, γιατί είναι έτσι η κατασκευή του, να μην κρυώνεις. Chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand, man. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down, myself. Όταν είχα έρθει τα νερά ήταν πιο φουσκωμένα. Παρ' όλα αυτά κάποιο σοβαρό ψάρι δεν υπάρχει. Στο σημερινό ψάρεμα έχω κατέβει λίγο στις διατομές, έχω κατέβει στα αγκίστρια με πιο ψηλά, με πιο ψηλό εξοπλισμό βγήκα για ψάρμα, αλλά και πάλι εδώ οι παραλίες δεν βλέπω να δουλεύουν τόσο καλά. Πέρσι, αν και αυτό που λέμε ότι εντάξει, ούτε πέρσι ήταν σούπερ χρονιά, αλλά νομίζω η περσινή χρονιά για εδώ για εμάς ήταν, πιστεύω, καλύτερη. Ήταν, νομίζω, καλύτερη από την, το φετινό φθινόπωρο. Νομίζω ότι είμαστε λίγο χάλια, έως αρκετά χάλια. Κοιτάξτε πού πιάστηκε αυτή η μουρμούρα. Πιάστηκε εδώ. Πιάστηκε από την κοιλιά. Τώρα έπαιζε εκεί και καρφώθηκε, περνούσε, καρφώθηκε.
Εδώ, εδώ, εδώ. Κοιτάξτε τι έχω βγάλει. Μου φάγει το μαύρο σκουλικάκι ο Αλίκης. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν για το σημερινό το ψάρεμα, ελπίζω να σας άρεσε, θα τα πούμε στο επόμενο ψάρεμα.